bumping, the beat is bumping. Καλή, καλή! Έλα! Μπράβο! Τέλειο! Έλα, πάμε, έλα! Από μέσα! Όλος είστε! Κυρία του 18! Πάμε!
Μπράβο, Τσαρέλας! Έλα ρε Αχιλέα! Αχιλέα! Το καλά! Φαουλ! Φαουλ! Να μην πειράζει! Έλα, καλό, καλό! Σάι! Πάμε, δικιά μας είναι τόλη! Έλα, Εσάκη! Γαμώτ! Μπράβο, Άγγελε! Ωπα, ωπα, ωπα! Μόνο σου! Μιλάτε, μπράβο! Όχι, ναι! Ναι, πάντα! Πάντα! Έλα, γαμώ, Κωνσταντίνο, γαμώ! Πάρα, Φωτή! Μπράβο, Βασίλη! Πάμε, Στέλιο! Μπράβο! Μπράβο! Πες στάθη! Πες στάθη! Πες πάσε το! Νίκος Κακούσιος, ο coach της Αλιγαριάς. Coach, πρεμιέρα σήμερα, ήττα στην έδρα σας με ένα φαβορί, τα μετέωρα, το σχολείο σου. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω από αλλού, μετά από ένα χρόνο διάστημα αποχή από το ποδόσφαιρο. Θέλω να ευχηθώ ότι να έχουμε μια χρονιά να τελειώσει όχι όπως πέρυσι και να είναι όλοι υγιείς, να συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, οι διοικούντες, οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές, να είμαστε στα γήπεδα. Και εύχομαι όλο τον κόσμο και σε όλες τις ομάδες που ξεκινήσαν σήμερα να έχουν την υγεία τους και να τελειώσει το πρωτάθλημα όπως ξεκίνησε σήμερα. Τώρα για το παιχνίδι. Ναι, παίζαμε με μια ομάδα που είναι τα φαβορή όχι μόνο για να πάρει το πρωτάθλημα αλλά και να αλλάξει η κατηγορία. Εμείς σταθήκαμε πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω εισάξια, και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε δύο ευκαιρίες που αν τις μετατρέπαμε σε γκολ αυτές τις ευκαιρίες πιστεύω ότι θα ήταν τελείως διαφορετικό το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου, γιατί κοιτάξαμε έναν αντίπαλο, όπως είπατε, φαβορή στα μάτια και σε κάποια διαστήματα του παιχνιδιού ήμασταν και καλύτεροι. Θέλω να ευχηθώ την ομάδα των Μετεώρων καλή πορεία. Είναι μια ομάδα ιστορική στον ομό και με χρόνια
με τα πιο πολλά πρωταθλήματα στην κατηγορία και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο. Είχατε δύο αντιπιθέσεις φωτιά με τον Δημόπουλο. Εάν εκεί έμπαινε ένα γκολ το πρώτο για σας, θεωρείς ότι το μάτς ήταν διαφορετικό? Κοιτάτε να δείτε, εμείς όλο αυτό το διάστημα σχεδιάσαμε πώς να παίξουμε την ομάδα του Μητέρων, γιατί τους είχαμε δει, ξέραμε ότι αν τους δώσουμε χώρο είναι πολύ δυνατοί. Ήμασταν πολύ σφιχτοί σαν ομάδα, είχαμε κοντά τις γραμμές και προσπαθούσαμε, όπως είδατε, με αντιπιθέσεις να κάνουμε τη ζημιά. Δεν καταφέραμε. Σε δύο ευκαιρίες, όχι μόνο, ήταν τέτα τέτ ο Ηλίας με τον τερματοφύλακα, δεν μπόρεσε να μετατρέψει τις ευκαιρίες σε γκολ. Και να σας πω κάτι, άμα σε αυτές τις ομάδες δεν κάνεις αυτές τις ευκαιρίες γκολ, θα σε τιμωρήσουν. Γιατί κακά τα ψέματα δεν απειληθήκαμε από την ομάδα της Καλαμπάκας, εκτός από τη φάση του γκολ που εκεί πάλι αδρανήσαμε, μια αδράνεια έγινε και φάγαμε τον γκολ. Δεν σημαίνει κάτι, εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια, γιατί φέτος έχουμε δημιουργήσει ένα δυνατό σύνολο και πιστεύω ότι θα είμαστε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Η στόχη του Απόλλωνα για φέτος? Η στόχη του Απόλλωνα για φέτος είναι κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και όσο πιο ψηλά γίνεται. Αυτή θα είναι η στόχη. Είμαι τρίτη χρονιά στην ομάδα της Λιγαριάς. Οι άνθρωποι εδώ πέρα προσπαθούν με όλα τα μέσα σε δύσκολη καιρή να μας τα παρέχουν. Οι ποδοσφαιριστές είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Φέτος ήρθαν κάποια παιδιά καινούργια και με τα παιδιά που υπάρχουν στην ομάδα ανεβάσανε επίπεδο την ομάδα και θα είμαστε ανταγωνιστικοί σαν ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Απέναντί μας ο coach των Μετεώρων, ο Χρήστος Αυγέρος. Coach, κοντά στα προγνωστικά που ήθελα τα Μετεώρα να μην πάνε καλά στην πρεμιέρα, σήμερα μπήκατε με το δεξί. Ένα πρώτο σχόλιο για τον αγώνα. Ναι, είχαμε τα πρεμιέρες μας, ειδικά στο τοπικό, δεν ήταν πάντα. Έχουμε πολύ καιρό που δεν είναι καλές. Εντάξει, εμείς θέλαμε να ξεκινήσουμε το δεξί. Έχουμε στόχο όσο πιο γρήγορα να μπορέσουμε να καθαρίσουμε την πρώτη θέση και να κοιτάξουμε λίγο πιο ψηλά. Νομίζω ότι έγινε ένα μάτς τοπικού. Εμείς καλώς ήρθατε στο τοπικό, είναι ο τίτλος που θα μπορώ να βάλω. Δηλαδή, ναι. Ένα παιχνίδι που νομίζω ότι ο αντίπαλος στάθηκε πάρα πολύ καλά. Ήξερε πώς να πάρει και τι μες στο γήπεδο. Νομίζω ότι σε μερικά σημεία εμείς παρασυρθήκαμε πολύ, δώσαμε χώρο, βγήκαν στην κόντρα. Μπορούσαν στο πρώτο μήχρονο να μας είχαν κάνει ένα γκολ και να ήταν πολύ διαφορετικό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι η ποιότητα στο τέλος μίλησε για μας. Βάλαμε ένα γκολ, δεν απειληθήκαμε καθόλου το δεύτερο μήχρονο. Θα μπορούσαμε να το έχουμε τελειώσει το μάτς, αλλά νομίζω ότι φεύγουμε από μια πολύ δύσκολη έδρα με τους τρεις βαθμούς που είναι το σημαντικό για μας. Βλέπαμε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ένα πολύ καλό κοντρόλ παιχνίδι από πλευρά σας, ωστόσο αναποτελεσματικότητα στην επίθεσή σας. Είναι κάτι που θα πρέπει να διορθώσετε? Φυσικά, δουλεύουμε από την αρχή. Νομίζω ότι ο στόχος μας είναι να κρατήσουμε την μπάλα και να μπορούμε να επιτεθούμε σωστά. Σήμερα ήταν πολύ οργανωμένη η αντίπαλη ομάδα, έβγαλε πάθος, μας έκλεισε καλά τους χώρους, δεν μπορέσαμε να τελειώσουμε πολλές φάσεις, ενώ είχαμε την κατοχή της μπάλας, αλλά εντάξει, θέλει δουλειά και το τοπικό έχει απαιτήσεις και πρέπει να εμείς να είμαστε εκεί και να τα αντεπεξέλθουμε. Υπήρξαν στιγμές στο μάτς που το φοβηθήκατε και θεωρήσατε ότι θα φύγετε με κάποιο χ αρνητικό αποτέλεσμα από εδώ? Φυσικά, εντάξει, να το φοβηθούμε. Θεωρώ ότι ο αντίπαλος στάθηκε πάρα πολύ καλά, είχε τις ευκαιρίες του, μπορούσε να κάνει ένα γκολ στην αρχή και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε εμείς μετά. Εντάξει, έτσι είναι τα παιχνίδια του τοπικού. Θέλουν δύναμη, θέλουν πάθος, θέλουν πολλά πράγματα. Εμείς βρήκαμε ένα γκολ στο δεύτερο μήχρονο με τον Αλμπάνι και νομίζω ότι τέλος καλό, όλα καλά. Ωραία, να σε ευχηθώ καλή πορεία από εδώ και τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.